Οι πολιτικοί μπορούν, το έχουν αποδείξει, να έχουν μια πιο υποκριτική συμπεριφορά. Όπως για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης σας εδώ, που ως τότε επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούσε τη γραμμή Κώστα Καραμαλή για το Βουκουρέστι, δηλαδή σύνθετη ονομασία, και σήμερα δίνει αγώνα όχι απέναντι σε αυτή τη συμφωνία, αλλά απέναντι στη σύνθετη ονομασία.